Θέλει να πάρει το λόγο ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο κύριος Κατσαρός και μετά ο κύριος Καρασάβας. Ο κύριος Καρασάβας. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Χαιρετίζω τη συγκέντρωση. Πρέπει ο κάθε τόπος, ο κόσμος που ζει σε κάθε τόπο, να παλεύει και να διεκδικεί αυτό που του ανήκει. Είναι νόμος αυτός, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να συμμετέχει. Λοιπόν, το ιστορικό του Σάντζα το ξέρουμε λίγο πολύ όλοι. Τελευταία χρονιά που έκλεισε, μάλιστα νομίζω ήταν η Ντίνα Ελαφορή που κάνανε το χορό τους. Θυμάστε τι να. Κάνανε το χορό σας στο Σάντζα και την επόμενη χρονιά έκλεισε. Το 99 δεκαπλά. Φαίνεται ότι συμφωνούμε όλοι στην τελευταία εξέλιξη που έχει πάρει η υπόθεση του Σάντζα. Δηλαδή η προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια, μετά από παρέμβαση του Αθανασίου βεβαίως ήταν πάρα πολύ σωστό, το ξεκίνησε και ο Καλής και το συνέχισε ο Αθανασίου με την παρέμβαση για να γίνει νομοθετική ρύθμιση. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καλή κίνηση. Από μεριά του Δήμου, ο Δήμος Λέσβου έχει ασχοληθεί, δεν το έχει αφήσει το θέμα, εφυσικάζοντας ότι θα πάει στην περιφέρεια. Συζητήσεις που έχουμε κάνει με τον Δήμαρχο, με την νομική σύμβουλο που παρακολουθεί την υπόθεση των 100.000 ευρώ και με διάφορους φορείς, είναι σε περίπτωση που η περιφέρεια για κάποιο λόγο αρνηθεί, ο Δήμος είναι έτοιμος να προχωρήσει και να πάρει το Σάρτιζα μετά από προγραμματική σύμβαση με το Τσάι. Είναι διατεθειμένο στο διπλανό οικόπεδο των 20-25 στρεμμάτων, που είναι η ιδιοκτησία του Δήμου, να το παραχωρήσει για τυχόν επένδυση. Είναι έτοιμος να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες του, όπως η πολεοδομία, για να διευκολύνουν ό,τι πρόβλημα υπάρξει. Ακόμη μπορεί να κάνει παρεμβάσεις στην αρχαιολογία, μπορεί να διαθέσει μηχανήματα και χρήματα. Αυτά προκύπτουν από τις συναντήσεις που έχουμε κάνει με την καθοδήγηση του Δημάρχου. Σε περίπτωση που η Περιφερειάρχης δεν υποδείξει, ήταν ξεκάθαρα. Ο Δήμος θα δεχτεί και με αυτούς τους τόπους. Και στην αντιπροσωπεία ήταν ξεκάθαρα και μπορείτε να σας το ευθυνήσω ποιος μπορεί. Άρα ελπίζουμε να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Είναι η πιο σωστή από ό,τι φαίνεται και αυτή που θα αποδώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που παρελπίδα έρθει στο Δήμο, ο Δήμος έχει δύο επιλογές. Ή να από μόνος του να προχωρήσει χρηματοδοτώντας από μόνος του τη μελέτη των ακινήτων και εντάσσοντας σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ή να προχωρήσει στην ανάθεση σε ιδιώτη να το πάρει, να το αξιοποιήσει και να το διαχειριστεί για τα επόμενα 30 χρόνια. Θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρη η άποψη του Δήμου. Αυτά έχω να πω. Αν θέλετε κάτι άλλο από το Δήμο, θα μιλήσει ο κ. Θερασάκης.